Ευχαριστημένος για τη συμμετοχή με τόσο δύσκολες περιπτώσεις και καταστάσεις οι οποίες υπήρχαν. Πιστεύω τώρα από εδώ και πέρα ότι ξεκινάει η άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και θα είναι τυχαία να μην μπορέσει να έρθει ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ. Μουσουρούλης, γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι το νομοσχέδιο για την ναυτιλία. Πολύ σοβαρό. Μας έστειλε ένα χαιρετισμό και αυτό που μας είπε και έχει δεσμευτεί, είναι φίλος Σπάρου, είναι ότι τον επόμενο μήνα θα κανονίσουμε μία συνάντηση. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα λίγο να σας αναπτύξω είναι το θέμα του θρησκευτικού τουρισμού, όπου έχω έρθει σε επαφή με τον Δεσπότη της Νότιας Αμερικής να φέρουμε εδώ πέρα κόσμο και να βοηθήσουμε τις Κυκλάδες στο θέμα του θρησκευτικού τουρισμού. Το θέμα είναι συνολικό, δεν αφορά μόνο την Πάρο, αφορά το κάθε νησί από τον νομό Κυκλάδων. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, πρέπει να γίνει μια συνολική, μια συντονιστική προσπάθεια για όλα τα νησιά, μια γενικότερη κουβέντα. Αλλά δεν θέλω να σας κουράσω γι' αυτό, έχουν υποθεί πάρα πολλά. Συνάδελφοι συναγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, εγώ είμαι ένα διοικητικός στέλεχος στη δεύτερη ΔΥΠΕ, με τις οκλήσεις και τη βοήθεια και της τοπικής και του κυρίου Υπουργού Εργασίας, έχουμε μια νέα πρόταση που αφορά όλο το Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα θα πάνε σαφώς καλύτερα. Ήδη προκυρήσονται θέσεις για μόνιμους γιατρούς του ΕΣΥ. Ήδη για την Πάρο πήραμε απόφαση, καταρχήν από την 1η Μαρτίου θα υπάρχει παιδίατρος στο κέντρο υγείας. Με καταρχήν μετακίνηση από τα νοσοκομεία της περιφερειάς μας στον Πειραιά, κάτι το οποίο θέλουμε να γίνει μονιμότερο και προσφορότερο για τον τόπο, δεδομένου ότι ο γιατρός πρέπει να ξέρει το ιστορικό των παιδιών, να είναι σε μια μόνιμη βάση και να υπάρχει καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Είναι κάτι όμως το οποίο μας δυσκολεύει, η προκήρυξη η οποία υπήρξε κατέστη άγωνος, θέλει 2 μήνες για να επαναγίνει εκεί πέρα προκήρυξη. Αυτό το καιρό το καλύπτουμε με τις πρόσχετες μετακινήσεις. Αλλά είναι στο στόχο μας να κάνουμε κάτι το μονιμότερο. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να έρθει άμεσα ένας γενικός γιατρός, εφόσον η τοπική κοινωνία του εξασφαλίσει ένα κατάλημα, θα έρθει με μετάθεση από τη δική μας τη ΔΥΠΕ μέσα άμεσα. Οπότε είναι και ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο που βοηθάει την επάρκεια του κέντρου υγείας, όπως και μια θέση νοσηλευτικού προσωπικού, η οποία και αυτή είναι στα σκαριά, μέσα από τις θέσεις που θα πάρει η ΔΥΠΕ εν το συνόρο να την αποδώσει στην Πάρο. Είναι σημαντικό ότι σήμερα υπάρχει αρκετή συμμετοχή του κόσμου, παρόλες τις δυσίωνες στενών προβλέψεις από κάποιους. Θεωρώ ότι η παρουσία εδώ πέρα υποδηλώνει ότι στηρίζεται την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό τον Αντώνη του Σαμαρά. Είναι το νούμερο ένα του τη στιγμή ζήτημα για το νησί. Εδώ και 2 χρόνια, από το 2010, η Πάρος έχει μείνει χωρίς κανένα παιδίατρο. Τα γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι απαράδεκτο. Θέλουμε τουλάχιστον μια αξιοπρέπεια στο νησί μας. Δεν νοείται να μην υπάρχει παιδίατρος, να μην υπάρχουν οι αναγκαίες ειδικότητες. Φίλοι, καλημέρα σας. Εύχομαι καλή χρονιά, υγεία, υπομονή και καλή δύναμη. Ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θεσμικά, θα μεταφέρω τις θερμότερες ευχές όλων των Δημοτικών Συμβούλων, από όπου πια προέρχονται, τις ευχές στην κυβέρνηση της οποίας η παράταξή μας ηγείται για να αποδώσει τα μέγιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, να μεταφέρω το μήνυμα ότι σήμερα στην τοπική μας κοινωνία υπάρχει μια ιδιαίτερη συσπήρωση και ειδικότερα σε κάποια θέματα τα οποία μας κάνουν ακόμα να ερχόμαστε πιο κοντά, όπως είναι αυτό το θέμα της υγείας, και εκεί δεν συντρέχει κανένας λόγος, αγαπητέ μου φίλε, δαπίτη, ονεδίτη, καπελώματος από κανέναν, διότι τα μεγάλα προβλήματα αναδεικνύονται μέσα από τις τοπικές κοινωνίες και δεν έχουν κανένα χρώμα. Αυτά τα λέω σαν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά όμως ως ένας δεξιός οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την αντιμετώπιση που έχει το κάθε πρόβλημα σήμερα σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο από την κυβέρνηση της οποίας ηγείται η Νέα Δημοκρατία, τους υπουργούς της, τα στελέχη της και όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον
αποδεικνύουν το γιατί αυτή η παράταξη έχει να πει τόσα πολλά για την πολιτική διαδρομή και για τη ζωή αυτού του τόπου και για την αναστήλωση των ερειπίων που κατά διαστήματα έχουν αφήσει παλαιότεροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ όλους εδώ που συμμετέχετε στην εκδήλωση. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεβίζο για την προσπάθεια και τον κύριο Υπουργό που έκανε για το θέμα της υγείας και για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Και θέλω να διαβεβαιώσω επίσης το σώμα εδώ ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Σαμαράς, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα της Πάρου και όποτε, τα θέματα της Πάρου και όποτε χρειάζεται προσωπικά μπορεί να μας βοηθήσει. Είμαστε αποφασισμένοι ως κυβέρνηση. Τους παράξενους ταξιδιώτες. Αυτούς που δεν ξέρουν τι θέλουν. Αυτούς που δεν γνωρίζουν τι θέλουν. Και το μόνο που επιζητούν σε τελευταία ανάλυση είναι η διάλυση της χώρας, θα τους βάλουμε στο περιθώριο. Δεν θα ξανατολμήσουν να κάνουν κακό στην πατρίδα. Το μήνυμα ελήφθη. Το βλέπετε πρώτα και κύριε από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν δεχόμαστε πλέον ανομίες στη χώρα. Το βλέπετε. Μου ζητάνε να αυξήσω τις συντάξεις επί 3, να αυξήσω τους μισθούς επί 4 και να πιάσουν όλοι οι άνεργοι που αναφέρθηκε ο φίλος μου ο Κώστας πριν. Το 1.350.000 που θα συμφωνήσω ότι είναι το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα για τη χώρα αυτή τη στιγμή, να πιάσουν όλη δουλειά που, στην ερώτηση αυτή δεν υπάρχει απάντηση, μάλλον στο δημόσιο, διορίζοντας. Και όταν προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση και τα λεφτά που θα τα βρείτε, εκεί πλέον δεν υπάρχει απάντηση, υπάρχει η κραυγή, υπάρχει το πανό και ο προπυλακισμός. Λοιπόν, του στέλνουμε το μήνυμα ότι η δημοκρατία δεν φοβάται. Και κυρίως η Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται. Ανέλαβα το Υπουργείο και στην ερώτησή μου πόσους συνταξιούχους έχουμε και πόσες συντάξεις δίνουμε, κανείς δεν ήξερε. Δεν υπήρχε μηχανισμός για να πούμε πόσοι είναι αριθμητικά. Και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε ήταν ότι μέσα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του νόμου, δηλαδή της συμφωνίας με τους εταίρους μας, η προσαρμογή 5, 10, 15 και 20% των συντάξεων έπρεπε να γίνει στο άθροισμα των συντάξεων. Για να γίνει αυτό, έπρεπε να φτιάξουμε για πρώτη φορά μηχανισμό βάσης για τις συντάξεις και τους συνταξιούχους της χώρας, για να μπορέσουν να κάνουν τις προσαρμογές των συντάξεων από τον Ιανουάριο. Και πολύ απλά σας λέω, χωρίς να δαπανίσουμε ένα ευρώ, χωρίς διαγωνισμό, μόνο με το φιλότιμο των εργαζομένων, κινητοποιηθήκαμε για 30 μέρες με ξενύχτη και περορίες όλοι οι υπάλληλοι και εγώ ήμουν μπροστά, προσωπικά εγώ μαζί τους, και στις 21 Δεκεμβρίου του 2012 η Ελλάδα για πρώτη φορά απέκτησε ψηφιακή ηλεκτρονική βάση συντάξεων και συνταξιούχων μας. Ότι ο Γιάννης Βρούτσης δεν είναι βουλευτής Κυκλάδων μόνο, είναι και υπουργός κυβέρνησης και δεν μπορεί να κατεβαίνει σε πορείες διαμαρτυρίας. Εάν για κάτι πρέπει να συνεννοηθώ για το θέμα υγείας, παραδείγματος χάρη, συνεννοούμε απευθείας με τον Λεγκουρέτζο. Και δεν μπορώ να βγάλω δελτίο τύπου γι' αυτό, γιατί είναι απόφαση συνολικά μιας κυβέρνησης. Όπως έγινε και για το νοσοκομείο της Νάξου για την αυτονομία του, όπως γίνεται και για το νέο χάρτη του Αιγαίου που ακούσατε τον κύριο Αλεβίζο λίγο πριν να σας λέει. Συνεννόηση υπάρχει. Δεν μπορώ να το επικοινωνήσω και δεν μου επιτρέπεται. Δύο θέματα.